πάμε στο Dancing with the Stars. Ναι. Αποχώρησε ο Νίκος Αναδιώτης. Ήταν υποψήφιος, παιδιά, με τον Ηλία Βρετό. Είδες που σας έλεγα. Το είχα πει ότι η Νάργες θα μείνει στους τρεις. Το είχα πει, δεν το είχα πει. Γιατί η Νάργες? Γιατί η Νάργες, επειδή είναι πολύ σεξι, την γουστάρουν τα αγοράκια. Και επειδή ψηφίζουν νέες ηλικίες, γιατί δεν είναι. Τα κοριτσάκια αντίστοιχα στον Αναδιώτη, Γιώργο. Εντάξει, τα αγοράκια είναι πιο φυσιολογικό να γουστάρουν πιο πολύ την Άργηση από τον Αναδιώτη. Αν τα αγοράκια γουστάρουν τον Αναδιώτη, κάπου θα λέγαμε ότι το πράγμα στέλιο μου έχει στραβώσει, ας πούμε. Ή στραβώσει ο γυαλό στέλιο, ε. Λοιπόν. Είχαμε παιχνιδάκια Λάτσιο Ζέτα στα γνωστά και η Ντορέτα για άλλη μια φορά σάρωσε. Και είχαμε και παίχτε από τα παλιά που επέστρεψαν. Ήταν πολύ και η Μπουλή ήταν πολύ ωραία. Και η Μανολίδη ήταν ωραία. Και η Μαγκύρια Μαρτίνη που φόρεσε τέλεια. Και σεξ και τα λοιπά. Και η Χριστίνα Παπά. Βεβαίω και η Χριστίνα. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πάμε να δούμε τι έγινε. Και έχουμε πολλά να πούμε. Στον ημιτελικό του Dancing with the Stars δεν θα είναι μαζί μας. Ο Νίκος και η Αναστασία. Καλώς ήρθατε στο προημιτελικό του Dancing with the Stars live. Γιατί ήταν καλό, η άσπρη κάλτσα έπρεπε να είναι μαύρο το παντελόνι. Αλλιώς θα είναι μια χαρά. Άρα είχαν δίκιο που δεν σε αφήσανε. Σωστά. Τα ξέρετε καλά. Τα έχω ζήσει, τα φόραγα. Άτε. Αυτό ήθελα να το δω. Άσπρη κάλτσα και μαύρο παντελόνι. Και ο κύριος Καλημέρης που κάνει ότι και κοιτάει αλλού. Καλησπέρα, ένα χειροκρότημα στον κύριο Καλημέρη που είναι σήμερα εδώ. Σήμερα ήρθε η μαμά της Λάουρας εδώ στο Dancing από τη Γερμανία. Ένα φιλί θέλω από εδώ, γιατί από εδώ έχω μικρόφωνο. Στο λαιμό. Ναι. Σύνολο 50 βαθμοί. Όταν έμαθα ότι θα είμαστε μαζί, χάρηκα πολύ. Όχι τίποτα άλλο. Δεν έχω και πολύ εμπειρία εγώ από ψηλούς με κοιλιακούς. Ναι, ναι. Μάλιστα, και ο Κώστας Μαρτάκης ήτανε. Δεν τον είχαμε πει. Και πάρα πολύ καλή η μαγείρα. Πολύ. Πάρα πολύ καλή. Πήρε μεγαλύτερη βαθμολογία από την Ντορέτα. Ναι. Ήτανε μαζί με την, ναι, 50 βαθμούς. Λοιπόν, επειδή έχει πολύ ψωμί, να το σχολιάσουμε τώρα, από τι θες να ξεκινήσουμε εσάς. Εγώ να ξεκινήσουμε με Νάντια Μπουλέ. Νάντια Μπουλέ. Που τρόμαξε μόλις είδε τον Άντρα. Καταρχήν έχει ομορφύνει πάρα πολύ η Νάντια Μπουλέ. Είναι πλέον σεξι Μπουλέ. Τρόμαξε που είδε πρώτη φορά άντρα, λέει, με κοιλιακούς και ψηλό. Γιατί συνήθως έχει συνηθίσει σε άλλα πρότυπα. Όχι, το είπα αλλιώς. Είπε ότι ποτέ δεν είχα σχέση με άντρα που έχει τους κοιλιακούς και το σώμα του Αναδιώτη, Δημήτρη. Αν και ο Δημήτρης τώρα το παλεύει, θα το φτάσει, νομίζω. Κοίτα, όταν ήταν με το Δημήτρη, ήταν ίσως πιο χοντρούλης ή πιο αδύνατος. Μόνο χοντρούλης, υπέρβαρος. Δεν ήσουν. Άσε μας, ρε Σάσα, αυτό ήταν. Στην ίδια που κουρεύτηκε στο ΤΕΒΕ. Εκεί μπορούσα, τι να κάνω. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά. Εγώ και το ψηλό συνίσταμε. Τώρα το χοντρούλης, εντάξει, δεν ήμουν ποτέ. Πόσο ύψος έχει. Πόσο ύψος έχει. Είμαι λίγο σακιούπι, Γιώργο. Πόσο ύψος έχει. Ύψος 1,83. 1,83. Ο Αναδιώτης πόσο είναι. 1,85. Εγώ άμα ξεσπλωθώ όμως γίνομαι 1,94. Μα δεν είναι θέμα ύψους. Είναι θέμα κοιλιακών και κατασκευής. Αυτό το παραδέχομαι. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, ότι έχουν κοιλιακούς. Έχουμε εδώ κοιλιακούς. Σωστό. Στελάκι. Πάντως ο Αναδιώτης, ο άνθρωπος είναι παντρεμένος. Πάντως εσύ την κέρδισες. Δεν το είπα συγκριτικά με τον Αναδιώτη. Όχι. Ναι. Άλλη το συγκριτικά. Ο Λάτσιος με τις κάλτσες, πάρτι άνεμα, δίσκο κτλ. Εδώ τώρα συγγνώμη, πριν φύγουμε από την Πουλέ. Η Πουλέ ντύθηκε πολύ πετουμένο.
Την είπες πουλέγια και επειδή ντύθηκε με ωραίο σου. Πολύ πετούμενο. Είναι πολύ όμορφη. Και κάνει ωραία κλωτσίματα. Πολύ όμορφη. Είπα εγώ, έχει όμορφη. Είναι αυτό που πήγες να πεις στην παιδιά, καταρχήν είδα και μια φωτογραφία. Έχουμε σε λίγο αποκαλυπτικά. Με σόρουχα. Πολύ σεξι. Δεν έχουμε να τη δούμε τη φωτογραφία. Να τη δούμε τώρα. Τώρα τη δούμε και τη λέει. Πολύ ωραία φωτογραφία και το Esquire. Και μια άλλη που λέει σε ξεχωριστό πλέον. Εντάξει, μπράβο. Μπράβο Δημήτρη, μπράβο. Ξέρεις γιατί όμω. Έχω αρχίσει και σε εκτιμώ περισσότερο. Ανατρομικά ήρθε και η βραδιά του οπλίτη, δείχνουμε για αυτά. Δεν την έκανε. Πολύ ωραία. Δεν αδύνατη, έκανε... Μα πάντα ήταν αδύνατη που λέει. Και κάνει και hot yoga. Γι' αυτό είναι έτσι ο σώμα της, να ξέρετε. Εγώ έχω πει την άποψή μου, διαφωνώ πλήρως με αυτούς που κάνουν hot yoga. Γιατί? Είναι κακό για την καρδιά, το έχω πει. Δεν μπορεί να κάνει γυμναστική με 40 βαθμούς. Σοβαρά μιλά. Μα είναι συγκεκριμένο χρόνο. Το έχω πει, τι να κάνουμε τώρα. Έχω μιλήσει με γιατρού. Τώρα θα μην βγουν από τα γυμναστήρια να μου πούνε. Δεν με πιέζετε. Μην με πιέζετε. Δεν τον πιέζουμε τώρα. Μπορεί να πα, δηλαδή είναι κοπή, α πούμε. Δεν τον πιέζετε. Έλα, βρει άμα λέει... θέλετε να κάνετε hot yoga, κάντε hot yoga. Ήθελα να πάω γι' αυτό. Εγώ δεν θα έκανα. Εγώ δεν θα έκανα. Έκανε και η Demi Moore το καλοκαίρι στην εικόνα, γι' αυτό. Μπράβο, ρε παιδί μου, και εγώ πήγα και έκανα πάνιο με 13. Α, δεν κάνω. Τι να σου πω τώρα. Μην μιλήσω με τη χωτιότητα, δεν λέει τώρα, παιδιά. Έχω να σα πω ότι πλέον η Νάντια Μπουλέ νιώθει σεξι. Γι' αυτό έκανε τη φωτογράφηση αυτή. Νιώθω πιο έντονη την θηλυκότητά μου όταν ετοιμάζομαι για να βγω και φωτίζω τον εαυτό μου. Όχι, κάπου λέει ρε παιδί μου μέσα. Δεν τη λέει, την είδε, δεν τη λέει. Ότι παλιά δεν με ενδιαφέρει το σεξ, τώρα με ενδιαφέρει. Ναι. Αυτό δεν λέει. Ναι. Και λέει και για τι προσωπικέ τη σχέσει. Ναι. Πώς έχουν γίνει οι προσωπικέ επιλογέ στο χρόνο, γιατί την έχουμε συνηθίσει με ανθρώπου ομπί. Γρηγόρη, Σουγκαρέζο κτλ. Οι προσωπικέ μου επιλογέ δεν έγιναν με βάση τον επαγγελματικό αντίκτυπο. Θα ήθελα να γνώριζα κάποιους εκτός χώρου, αλλά δεν είναι και πολύ πιθανό. Δεν θα επιδίωκα κάτι συγκεκριμένο. Τα ζητήματα καρδιάς δεν ελέγχονται. Μάλιστα. Ελισάβη, τώρα καλά. Κάνα σχόλια θες να κάνεις. Μας έπεισε. Ναι, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω να μιλήσω. Καλά τα λέει. Άμα κινείται και δουλεύει νυχτημερό, λογικό να βρει από το χώρο της. Γιατί εσύ με τραγουδιστή τα είχες. Έχω υπάρξει και με τραγουδιστή. Ναι, όχι μόνο τραγουδιστή. Αμέσως με πω, όχι. Με γνωστό τραγουδιστή. Με γνωστό τραγουδιστή. Δεν έχω ακούσει κι εγώ, έτσι. Για πες, για πες, για πες. Με ποιον έχεις ακούσει, πες το, αφού λέει πες, για πες, λέει, πες, πες. Πες, πες, έλα, πες, πες, έλα, πες, πες, όχι, να πει, να πει. Με ποιον τάχα. Δεν λέω. Σάσα, ο χειρότερος δημοσιογράφος είναι αυτός που συμβιβάζεται και που λέει αυτό που ξέρει, καταλαβαίνεις. Πρόσεξε, δηλαδή, και από ανθρώπους που λες ότι η Σάσα τα λέει όλα, αυτοί μπορούν να συμβιβαστούν πρώτοι, να ξέρεις. Μα σου λέει κοπέλα να πεις. Τι θέλω να πω. Εντάξει, μη λες, πάρ' το σ' αυτό και να όχι, για δεν ξέρω για ποιον λες. Θέλω να πει ίδιο, δεν το εγώ. Με το ζιγζάκ. Για δεν είναι ανάγκη να είναι ο τραγουδιστής επώνυμος. Ναι, μπορεί να είναι, ναι. Να επιστρέψουμε στο θέμα. Καλά τα λέει, άμα δουλεύει συνέχεια μπορεί να τα φτιάξει με κάποιον από το μέσα από το χώρο της. Λογικό δεν είναι. Ωραία. Συμφωνείτε εσείς. Και όσο μεγαλώνει, ναι. Όσο χρόνια την ενδιαφέρει περισσότερο το σεξουαλικό κομμάτι. Ναι, γιατί λέει παλιά θεωρούσα όταν ασήμαντο το σεξ, μεγαλώντας κατάλαβα ότι είναι σημαντικό, αλλά όχι το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Σωστό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τι ωραία τα λέει. Επαναφέρουμε τη συζήτηση στο dancing. Τι άλλο αφήσαμε απ' έξω από το dancing. Ο Γιάννης Ολάτσου με την κάλτσα τη λευκή. Παιδιά, ο Γιάννης Ολάτσου με την κάλτσα τη λευκή πρέπει να καταλάβετε ότι σε μια εποχή. Έτσι. Την οποία και εμείς ζήσαμε, εγώ με πιτσιρικά τότε, η οποία δεν ήταν εποχή καλής αισθητικής. Τι να κάνουμε. Υπήρχε στον άντρα να φοράει μαύρο σκαρπίνι, μαύρο παντελόνι και άσπρη κάλτσα. Ίσως ο Νάκης. Πιο πληθωρική αισθητική. Και εγώ το έχω φορέσει, το έχουμε φορέσει όλοι όσοι είμαστε στην εποχή. Ήταν τότε της μόδας. Και λίγο ανοιχτό που κάνουμε. Είχε επιστρέψει αυτό κάποιο διάστημα όμως πάλι, το ξέρεις. Είχε επιστρέψει. Ήταν η εποχή του Γαρδέλη δηλαδή. Και η εποχή του Γαρδέλη. Η εποχή της Ρόδας, Τσάντας και Κοπάνας. Πάντως ήταν εποχή του Παπατσούσα. Να σου πω κορίτσι. Του Μιχάλη Μόσχιου με τον Ταμτάκο. Ο Καλημέρης είπε φορούσε πάλι. Ο Καλημέρης, παιδιά, υπήρξε μεγάλος πόμος. Του Στάλι Ψάλι, που ήταν εκεί. Μάλιστα. Κριστίνα Παπάκη Καλογρίδη, πολύ σεξι και οι δύο εμφανίσεις. Η Ευγενία πώς ήταν. Ωραία, χόρεψε με το... Με τη μάσκα, δηλαδή δεν έβλεπε. Όχι. Χορεύει τόσο τέλεια πια. Εγώ πιστεύω ότι στις επόμενες εκλογές. Εκλογές. Ναι, εντάξει, πλάκα κάνω. Θα βγει η τέτοια. Όχι, δεν θα βγει που λέει. Η Λάουρα. Θα βγει η Λάουρα και στο τελικό θα πάει ο Βρετός με την Ντορέτα και θα κερδίσει για χαβαλέ η Ντορέτα. Και άμα γίνει ανατροπή τελευταία στιγμή. Τι γνώμη μου σου λέω. Η γνώμη μου είναι αυτή. Παιδιά, η απόψη είναι άλλο. Εντάξει, παιδιά. Άμα γίνει ανατροπή. Πες, ή ποιες τη γνώμη σου. Περίμενε να ήταν ο Ηλίας Δέσποτ ψήφισε για αποχώρηση, εγώ δεν περίμενα. Ναι, γιατί σου εξηγώ ότι τα πιτσιρίκια ψηφίζουν την άλλη που είναι σεξ. Ψηφίζουν τον Ηλία. Η θεωρία είναι ότι. Ελισάβετε, σε ένα ποιο σου αρέσει, συγγνώμη. Ο Ηλίας έχει τόσες γυναίκες. Σάσα μου, ρίξε συγγνώμη του Δημήτρη γιατί με διέκοψε. Μάλιστα. Και διακόπτης από πάνω σε εμένα. Συγγνώμη. Εμένα μου αρέσει η Ντορέτα. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό τώρα που λες ότι ψηφίζουν τα αγοράκια, συνήθως τα κορίτσια εκφράζονται περισσότερο και πιο έντονα. Το λογικό. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Λες,
Πάντως αυτό που έχω να πω για το dancing είναι ότι τους βλέπω όλους έχουν γίνει στυλάκια. Και ποιες δίαιτες και ποια αυτά. Πας χορεύεις και γίνεσαι και εσύ. Εσύ χορεύεις, χορεύεις. Θα πήγαινες. Κατά ανάγκη. Κατά ανάγκη δεν τραγουδάς, αλλά θα πήγαινες στο dancing. Αμέ γιατί μου. Θα πήγαινες. Του χρόνου, ωραία. Γιάννη, του χρόνου θα την πάρεις την Ελισάβετο. Δημήτρη, τι πήγες να πεις. Ότι η θεωρία είναι ότι οι νεότερες ηλικίες που χειρίζονται τα κινητά έχουν και τον πρώτο λόγο. Εγώ να προτείνω κάτι. Σωστό. Να κάνετε μια χορογραφία. Με τον Ουγγαρέζο. Με τον Ουγγαρέζο και την Παρασκευή την Ελλάδα. Εγώ είμαι ο πιο άριθμος που γιατί. Πιο άριθμος και από την Ελλάδα. Ο αναδιώτης έτσι ξεκίνησε άριθμος. Ο άριθμος και από την Ελλάδα. Να κάνουμε μία από τις στο γιο σου τις προπονήσεις. Ο Γιάννης. Όχι, όχι, όχι. Ό,τι άλλο θέλετε. Χορό δεν μπορεί. Θα σας στείλω εγώ στην Καλένοβα. Στην Καλέκα. Μπορεί και ο Γιώργος να σου κάνει κάποια μαθήματα. Ωραία, περιμένουμε.